Αποκάλυψης Ιωάννου. Αποκάλυψης κεφάλαιον πρώτον. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, είναι εδώ και αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού αδίγενέστε εν τάχει, και εσήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, όσε μαρτύρησε των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς. Ιωάννης, τες επτά εκκλησίες τες εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων, αενώπιον του θρόνου αυτού και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχος των βασιλέων της γης. Το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από τον αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού και επίησεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός. Και ήτινες αυτών εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτών πάσε εφυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου μεγάλην ο σάλπιγκος λεγούσης. Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Και εκεί επέστρεψα βλέπειν την φωνήνη της Ελάλη μετεμού και επιστρέψα σίδων επτά λιχνίας χρυσάς και εν μέσω των επτά λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς τις μαστή ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αίριον λευκών ως χιών και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο, ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και έχων εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρα επτά, και εκ του στόματος αυτού ρομφέα δίστομος, οξία εκπορευωμένη, και η όψης αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού, και ότε είδων αυτών, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός, και έθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επεμελέγων. Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και εγενόμην νεκρός και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου. Γράψον ουν αίδες και αίσι και αμέλη γίνεσθε με τα ταύτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων ονίδες επί της δεξιάς μου και τας επτά λιχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες, άγγελοι των επτά εκκλησιών εισι, και ελιχνίε επτά, επτά εκκλησίε εισιν. Αποκάλυψης κεφάλαιον δεύτερον. Το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον. Τα δε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ουκ εσύ και έβρες αυτούς ψευδείς και υπομονήν έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου και ουκ εκοπίακας. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας. Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Ιδε μη, έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις.
Αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, ακαγόμισο. Ο έχω νους ακουσάτο, τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγίν εκ του ξύλου της ζωής, ο έστεινεν το παραδείσο του Θεού μου. Και το αγγέλο της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όσε γένετο νεκρός και έζησεν. Είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν. Αλλά πλούσιος ή, και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι αυτούς και ούκ εισήν, αλλά συναγωγή του σατανά. Μηδέν φοβού αμέλης παθήν. Ιδού δι, μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημώνης φυλακήν ή να πειραστείτε, και έξετε θλίψην ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρη θανάτου, και δώσωση των στέφανων της ζωής. Ο έχω νους, ακουσάτο ότι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ο νικών, ου μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Και το αγγέλο της εν Περγάμο εκκλησίας γράψον. Τα δε λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν. Είδα τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου ο θρόνος του σατανά. Και κρατείς το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστη μου και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως απεκτάνθη παροιμήν όπου ο σατανάς κατοικεί. Αλλά έχω κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ, όσε δίδαξε τον Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Μετανόησον ουν, ιδεμή, έρχομαι εσύ ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στόματός μου. Ο έχω νους, ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό του μάνα του και κρυμμένου, και δώσω αυτό ψήφων λευκήν, και επί την ψήφων όνομα κενών και γραμμένων. Ο ουδής είδεν, ημιολαμβάνουν. Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και υπόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω. Είδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστην και την διακονίαν και την υπομονήν σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Αλλά έχω κατά σου ολίγα, ότι αφείς την γυναίκα σου η Εζάβελ, ή λέγει αυτήν προφήτην, και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Και έδωκα αυτή χρόνον ή να μετανοήσει, και ου θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής. Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνιν και τους μοιχεύοντας με ταυτής εις θλίψην μεγάλην, εάν μη μετανοήσω συν εκ των έργων αυτής, και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω, και γνώσονται πάσε εκκλησία ότι εγώ ημίω ερευνών νεφρούς και καρδίας, και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα ημών. Ημίν δε λέγω της λυπής της εν Θυατήρης, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσιν. Ου βάλω εφημάς άλλο βάρος. Πλήνω έχετε κρατήσετε άχρη σου ανοίξω. Και ο νικών, και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών, και επιμανεί αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου, και δώσω αυτό τον αστέραν των πρωινών. Ο έχω νους, ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Αποκάλυψης κεφάλαιων τρίτων. Και το αγγέλο της ενσάρδες είναι εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρόσι. Γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέμελων αποθνίσκην. Ουγαρευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και οίκουσας
και τήρη και μετανόησον. Εάν ον μη γρηγορήσεις, ήξω επισέως κλέπτης, και ου μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν σάρδεσιν, αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών, και περιπατήσουσι με τεμού εν λευκής, ότι άξιοι ήσιν. Ο νικόν ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευκής, και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο έχω νους, ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει, και κλείων και ουδής ανοίξει. Είδα σου τα έργα. Ιδού δέδοκα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, ειν ουδής δύναται κλείσε αυτήν. Ότι μικράν έχεις δύναμην, και ετήρησάς μου των λόγων και ου κυρνήσω το όνομά μου. Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανάτων, λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ουκ εσύν, αλλά ψεύδονται. Ιδού ποιήσω αυτούς ειν αήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησά σε. Ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις, ή να μη δεις λάβει των στεφανών σου. Ο νικών, ποιήσω αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και έξω ουμή εξέλθει έτη, και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν. Ο έχω νους, ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον. Τα δε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρώσει ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρώσεις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου. Ότι λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρειαν έχω, και ούκ είδας ότι σύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωση αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων εκ πυρός ή να πλουτίσεις. Και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου. Και κολύριον ή να εχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Εγώ όσου σε αν φιλώ ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν και μετανόησον. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, και εισελεύσω με προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο έχω νους, ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Αποκάλυψης, κεφάλαιον τέταρτον. Μετά ταύτα είδων, και ιδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη νίκουσα ο σάλπιγκος λαλούσης με τεμού λέγον, «Ανάβα όδε, και δείξωση αδί γενέσθε με τα ταύτα, και ευθέωσε γενόμην εν πνεύματι, και ιδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και επί των θρόνων καθήμενος, όμοιος οράσι λίθο η άσπιδη και σαρδίο, και ήρης κυκλώθεν του θρόνου, ομοίως όρασης μαραγδίνων, και κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24, και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής, και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ, και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου. Εισύ,
τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ενώπιον του θρόνου, ως θάλασσα η αλήνη ομοία κρυστάλλου. Και εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου, 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώον το πρώτον όμοιον λέοντι, και το δεύτερον ζώον όμοιον μόσχο, και το τρίτον ζώον έχουν το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζώον όμοιον αετό πετωμένο, και τα 4 ζώα εν καθεν αυτών έχουν αναπτέρυγα σεξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και όταν δώσει τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν το καθημένο επί του θρόνου, το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνήσουσι το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και βαλούσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες «Άξιος ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν». Αποκάλυψης κεφάλαιων πέμπτων. Και είδων επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν κατεσφραγισμένων σφραγίσιν 7. Και είδων άγγελων ισχυρών κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη «Τις άξιος εστίν ανοίξε το βιβλίον και λύσε τα σφραγίδας αυτού» και ουδήσε δύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδής άξιος ευρέθη ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μη, μη κλαίε, ιδού ενίκησεν ο Λέωνο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίον και τα 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Άισι τα 7 πνεύματα του Θεού, αποστελόμενα εις πάσαν την γην. Και ήλθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων, εισίνε προσευχέ των Αγίων, και άδουσιν οδύν και νυν λέγοντες, «Άξιος ήλαβήν το βιβλίον και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις και ηγόρασα στο Θεό ημάς εν το αίματί σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και επίσας αυτούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς, και βασιλεύσους είναι επί της γης. Και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνή μεγάλη, «Άξιον εστί το αρνίον το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμην και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα, ό εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης εστί και τα εν αυτής πάντα», ήκουσα λέγοντας, «Το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων». Και τα 4 ζώα έλεγον «Αμήν» και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Αποκάλυψης κεφάλαιων έκτων. Και είδον ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των 7 σφραγίδων.
και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής «Έρχου». Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτός στέφανος και εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την Δευτέραν, ήκουσα του Δευτέρου ζώου λέγοντος «Έρχου» και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός και το καθημένο επ' αυτόν εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνην εκ της γης και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός και το καθημένο επ' αυτόν εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνην εκ της γης και είναι αλλήλους φάξουση και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την τρίτην, ήκουσα του τρίτου ζώου λέγοντος «Έρχου» και είδον και ειδού ύπος μέλας και ο καθήμενος επ' αυτών έχων ζυγών εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα ως φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν «Χήνι ξύτου δυναρίου και τρεις χήνικες κρυθείς δυναρίου και το έλεον και τον ίνον μία δικήσεις». Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγοντος «Έρχου» και είδον και ειδού ύπος χλωρός και ο καθήμενος επάνω αυτού όνομα αυτό «Ο θάνατος» και ο Άδης οικολούθη μετ' αυτού και εδόθη αυτό εξουσία επί το τέταρτον της γης αποκτείνε εν ρομφέα και εν λοιμό και εν θανάτο και υπον το ξανά και υπό των θηρίων της γης. Και ότε ίνιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του αρνίου ηνίχων. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες «Έως πότε ο δεσπότης ο Άγιος και ο αληθινός, ού κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης?» Και εδόθη αυτής εκάστο στολή λευκή και ερέθη αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση και η σύνδουλη αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεσθε ως και αυτοί. Και είδον ότε ίνιξε τη σφραγίδα την έκτην και σεισμός μέγας εγένετο και ο ήλιος μέλασε γένετο ως σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην ως σική βάλουσα τους ολύνθους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίων ελισσόμενων και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων και λέγουσι τις όρεση και τις πέτρες. Πέσατε εφημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύνατε σταθήνε. Αποκάλυψης κεφάλαιον έβδομον. Και μετά τούτο είδον τέσσαρας αγγέλους, εστώτας επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρες ανέμους της γης, ή να μη πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Και είδον άλλων άγγελων αναβαίνοντα από ανατολής ηλίου, έχοντας φραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξε φωνή μεγάλη της τέσσαρ συναγγέλης, είσαι δόθη αυτής αδικήσε την γην και τη θάλασσαν λέγον «Μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, άχρησους φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών, επί των μετόπων αυτών». Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων, 144,000 εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής ιών Ισραήλ, εκ φυλής Ιούδα 12,000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ρουβίν 12,000
εκ φυλής Γάδ, 12.000. Εκ φυλής Ασύρ, 12.000. Εκ φυλής Νεφθαλήμ, 12.000. Εκ φυλής Μανασί, 12.000. Εκ φυλής Σιμεών, 12.000. Εκ φυλής Λεβί, 12.000. Εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000. Εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000. Εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000. Εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμίσε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο. Και πάντες οι άγγελοι ιστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών, και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες, αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθουν. Και ήρικα αυτό, Κύριε μου, σύ είδας. Και υπέμει, ούτε εσύ είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυκτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ου πεινάσου συνέτη, ουδέ διψίσου συνέτη, ουδού μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ παν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμανεί αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Αποκάλυψης κεφάλαιων 8. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμην, εγένετος η γη εν το ουρανό, ως ημιώριον. Και είδον τους επτά αγγέλους, οι ενώπιον του Θεού εστίκασι, και εδόθησαν αυτής επτά σάλπιγγες. Και άλλος άγγελος ήλθε και εστάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν. Και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων τες προσευχές των Αγίων εκ χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και ήλυφεν ο άγγελος των λιβανωτών και εγέμισεν αυτόν εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έβαλεν εις την γην. Και εγένοντο βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τα επτά σάλπιγγας, ητίμασαν εαυτούς ή να σαλπίσουσι. Και ο πρώτος εσάλπισε. Και εγένε το χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέματι και ευλήθη εις την γην. Και το τρίτον της γης κατεκάει και το τρίτον των δένδρων κατεκάει και πας χόρτος χλωρός κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρή και όμενον ευλήθη εις την θάλασσαν και εγένετο το τρίτον της θαλάσσης αίμα και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων το εν τη θαλάσση τα έχοντα ψυχάς και το τρίτον των πλοίων διεφθάρι. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς
και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Άψυνθος. Και εγένεται το τρίτον των υδάτων εις Άψυνθον. Και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, ότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και επλήγη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων ή να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής μη φανεί η ημέρα και η νύξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι λέγοντος φωνή μεγάλη «Ουέ! Ουέ! Ουέ τους κατοικούντας επί της γης εκ των λοιπών φωνών της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζειν». Αποκάλυψης κεφάλαιον ένατον. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε. Και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γην. Και εδόθη αυτό η κλής του φρέατος της αβύσσου. Και ίνιξε το φρέαρ της αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου και ομένης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην. Και εδόθη αυτές εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη αυτές η να μη αδικήσωση των χόρτων της γης ουδε παν χλωρών ουδε παν δένδρων ή μη τους ανθρώπους ή την εσού κέχουση την σφραγίδαν του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και εδόθη αυτές η να μη αποκτήνωσιν αυτούς αλλή να βασανιστώσει μήνας πέντε. Και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου όταν πέσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες ζητήσουσιν οι άνθρωποι των θάνατων και ου μη ευρύσουσιν αυτών και επιθυμήσουσιν αποθανήν και φεύξεται απ' αυτόν ο θάνατος. Και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ήπης ετοιμασμένης εις πόλεμον και επί τας κεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσίο και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και ήχον τρίχας ως τρίχας γυναικών και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν και ήχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς και η φωνή των πτερίγων αυτών ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίης και κέντρα και εν τες ουρές αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσε τους ανθρώπους μήνας πέντε. Έχουσι βασιλέα επ' αυτών των άγγελων της αβύσσου όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδόν. Εν δε τη ελληνική όνομα έχει Απολίον. Η ουέ η μία απήλθεν ιδού έρχονται έτη δύο ουέ με τα ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε. Και ήκουσα φωνήν μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού, του ενώπιον του Θεού, λέγοντος το έκτο αγγέλο. Ο έχων την σάλπιγγα, λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη. Και ελήθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και εις την ημέραν και μήνα και ενή αυτών, ή να αποκτήνωση το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου δύο μυριάδες μυριάδων. Ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδων τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθήνους και θειώδης, και εκεφαλέ των ύπων ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείων. Από των τριών πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων, εκ του πυρός και του καπνού και του θείου, του εκπορευωμένου εκ των στομάτων αυτών. Η γάρ εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών εστί και εν τες ουρές αυτών. Εγάρ ουρέ αυτών όμοιο όφε συνέχουσα κεφαλάς και εν αυτές αδικούσι. Και η λυπή των ανθρώπων, ιού καπεκτάνθησαν εν τες πληγές ταύτες, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά
και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, α ούτε βλέπειν δύναται, ούτε ακούειν, ούτε περιπατήν. Και ού μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών. Αποκάλυψης κεφάλαιων δέκατων. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού, περιβεβλημένων νεφέλιν, και η ήρης επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός, και έχουν εν τη χειρή αυτού βιβλίων ανεωγμένων. Και έθηκε τον πόδα αυτού των δεξιών επί της θαλάσσης, τον δε ευώνυμων επί της γης, και έκραξε φωνή μεγάλη ως περλέον μικάτε. Και ότε έκραξεν, ελάλησανε επτά βροντέτα σε αυτόν φωνάς. Και ότε ελάλησανε επτά βροντέ έμελον γράφην. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν. Σφράγισο να ελάλησανε επτά βροντέ. Και μη αυτά γράψεις. Και ο άγγελος, ον είδονες τότε επί της θαλάσσης και επί της γης, ήρε την χείρα αυτού την δεξιάν εις των ουρανών, και όμως εν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ως έκτισε των ουρανών και τα εν αυτό, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι χρόνος σου και τι έστε. Αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλη σαλπίζειν, και ετελέσθη το μυστήριον του Θεού, ως ευυγγέλισε τους δούλους αυτού τους προφήτας. Και η φωνή ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν λαλούσα με τεμού και λέγουσα. Είπα γελάβε το βιβλιδάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου, του εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γης. Και απήλθα προς τον άγγελον, λέγον αυτό δούνε μη το βιβλιδάριον, και λέγει μη, λάβε και κατάφαγε αυτό, και πικρανίσου την κοιλίαν, αλλά εν το στόμα της σου έστε γλυκή ως μέλι. Και έλαβον το βιβλίον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό, και είναι το στόματί μου ως μέλι γλυκή. Και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία μου. Και λέγουσι μη, δίσε πάλιν προφητεύσε επί λαΐς και έθνεση, και γλώσσες και βασιλεύση πολλής. Αποκάλυψης κεφάλαιων ενδέκατων. Και εδόθημη κάλαμος όμοιος ράβδο λέγον, έγειρε και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον, και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση, και την πόλην την Αγίαν πατήσουσι μήνας τεσσαράκοντα δύο. Και δώσω της δυσή μαρτησή μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα περιβεβλημένης σάκους. Ούτε εις είναι δύο ελέε και εδύο λίχνε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε. Και ήτις αυτούς θέλει αδικήσε, πήρε εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών. Και ήτις θέλει αυτούς αδικήσε, ούτω δι' αυτόν αποκτανθήνε. Ούτε έχω στην εξουσίαν των ουρανών κλείσε, ή να μη η ετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχω στην επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα, και πατάξε την γην εν πάση πληγή, ως άκησε αν θελήσωση. Και όταν τελέσωσε την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσου, ποιήσει με ταυτόν πόλεμον, και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών, το πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και τα πτώματα αυτών ου καθίσουσι τεθήνε εις μνήμα. Και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσιν επ' αυτής, και εφρανθίσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλεις, ότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν αυτής, «Ανάβητε όδε!» Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Και εν εκείνη τη ημέρα,
εγένετο σεισμός μέγας, και το δέκατον της πόλεως έπεσε, και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξαν το Θεό του ουρανού. Η ουέη δευτέρα απήλθεν, η ουέη τρίτη ιδού έρχεται ταχύ. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε, και εγένοντο φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε, «Εγένετο η βασιλεία του κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του θρόνου του Θεού, ή κάθινται επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκκίνησαν το Θεό λέγοντες, «Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ότι ήλυφας την δύναμήν σου την μεγάλην και ευασίλευσας, και τα έθνη οργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου, και ο καιρός των εθνών κριθήνε και δούνε των μισθών της δούλης σου της προφήτες, και της Αγίης της φοβουμένης το όνομά σου, της μικρής και της μεγάλης, και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γην». Και ενήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό, και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού, και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αποκάλυψης κεφάλαιον δωδέκατον. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα, και εν γαστρή έχουσα έκραζεν οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Και όφθη άλλο σημείων εν το ουρανό, και ιδού δράκον πυρός μέγας, έχουν κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού επτά διαδήματα, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού, και έβαλεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, ή να όταν τέκει, το τέκνον αυτής καταφάγει. Και έτεκεν ιόν άρενα, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Και η γηνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, ή να εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Και εγένετο πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ούκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτό έτη εν το ουρανό. Και ευλήθη ο δράκον, ο όφης ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού ευλήθησαν. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν, «Άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμις, και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός». Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτόν άχρη θανάτου. Δια τούτο εφραίνεσθε ουρανοί και οι εν αυτοίς κινούντες, ουέ την γην και τη θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδεον ο δράκον ότι ευλήθη στην γην, εδίωξεν την γυναίκα ή της έτε και τον άρενα. Και εδόθη τη γυναική δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ή να πέτειται εις την έρημον εις των τόπων αυτής, όπως τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς, και ίμιση καιρού από προσώπου του όφεως. Και έβαλεν ο όφης εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυναικός είδωρος ποταμών, ή να αυτήν ποταμοφόρη τον ποιήσει. Και εβοήθησεν η γη τη γυναική, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής,
και κατέπειε των ποταμόνων έβαλε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίσθη ο δράκον επί τη γυναική και απήλθε ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τας εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Αποκάλυψης κεφάλαιον 13. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης. Και είδων εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα. Και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον ο είδων ειν όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον. Και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη και εθαύμασεν όλη η γη πίσω του θηρίου και προσεκίνησαν το δράκοντι το δεδοκότη την εξουσίαν το θηρίο και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες «Τι όμοιος το θηρίο, τι δύνατε πολεμήσε με ταυτού» και εδόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν και εδόθη αυτό εξουσία πόλεμον ποιήσε μήνας 42. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν. Βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν το ουρανό σκηνούντας. Και εδόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Και εδόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνους. Και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ονού γέγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ή της έχει ους, ακουσά το. Ή της εις εχμαλωσίαν απάγει, εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ή της εν μάχαιρα αποκταίνει, δι' αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήνε. Ω δε εστίν η υπομονή και η πίστης των Αγίων. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνουν εκ της γης, και είχε κέρατα 2 ομοία αρνίο και ελάλιος δράκον. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. Και ποιεί την γην και τους εν αυτοί κατοικούντας, ή να προσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Και ποιεί σημεία μεγάλα και πυρ ή να εκ του ουρανού καταβαίνει στην γην ενώπιον των ανθρώπων. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία εδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου. Λέγον της κατοικούσιν επί της γης ποιήσε εικόνα το θηρίο. Ως είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου. Ή να κελαλήσει η εικόνη του θηρίου και ποιήσει. Όσοι εάν μη προσκυνήσωση την εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Και ποιεί πάντας. Τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους. Ή να δώσω συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Ω δε η σοφία εστίν. Ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού. Χ, ξι, σίγμα ταφ. Αποκάλυψης κεφάλαιον 14. Και είδων και ειδού το αρνίον εστικός επί το όρος Σιών και μεταυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί το μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή εν ήκουσα ως κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και άδωσιν οδύν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων. Και ουδήσε δύνατο μαθήν την οδύν ή μη 144.000 οι ηγορασμένοι από της γης. Ούτε εισίν οι μεταγυναικών ούκε μολύνθησαν, παρθένοι γαρισίν,
ούτε οι συν οι ακολουθούντες το αρνείο όπου ανυπάγει, ούτε οι γοράστησαν από τον ανθρώπο να απαρχεί το Θεό και το αρνείο. Και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών. Άμο μη γαρισίν. Και ειδον άλλων άγγελων πετώμενων μεσουρανήματι, έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης, και επί πάν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών, λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτό δόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων. Και άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, η εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα έθνη». Και άλλος άγγελος τρίτος ακολούθησε αυτής λέγον εν φωνή μεγάλη, «Ή της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και βασανιστήσετε εν πυρή και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ούκ έχουν συνανάπαυσιν ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Ω δε η υπομονή των Αγίων εστίν, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην Ιησού». Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, «Γράψον, μακάρι οι νεκροί εν Κυρίου αποθνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ' αυτών. Και είδον, και ειδούν νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος ιό ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν, και εν τη χειρή αυτού δρέπανον οξύ. Κι άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζον εν φωνή μεγάλη το καθημένο επί της νεφέλης. Πέμψον των δραπανών σου και θέρισον, ότι ήλθεν η ώρα του θερίσε, ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Κι έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην, και εθερίστη η γη. Κι άλλος άγγελος εξήλθε εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον οξύ. Κι άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και εφώνησε κραυγή μεγάλη το έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγον, «Πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρίγινον τους βότριας της αμπέλου της γης, ότι ήκμασεν εις τα φυλή της γης». Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην, και ετρίγησε την άμπελον της γης, και έβαλεν εις την λινόν του θυμού του Θεού την μεγάλην. Και επατήθη η λινός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ της λινού, άχρη των χαλινών των ύπων από σταδίων 1600. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 15. Και είδον άλλο σημείον εν το ουρανό μέγα και θαυμαστών, αγγέλους επτά έχοντας πληγάς επτά τας εσχάτας, ότι εν αυτές ετελέσθη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν οι αλλήνιν με μειγμένην πυρή, και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού, και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού εστώτας επί την θάλασσαν την αλλήνιν, έχοντας τας κιθάρας του Θεού. Και άδουσι την οδύν Μωυσαίος του δούλου του Θεού, και την οδύν του αρνίου λέγοντες, «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε ο Θεός Παντοκράτορ. Δίκαιε και αληθινέ αιώδη σου, ο Βασιλεύς των Εθνών. Τι σου μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, ότι μόνος όσιος, ότι πάντα τα έθνη ήξουσι και προσκυνήσουσι είναι ενώπιόν σου, ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. Και μετά ταύτα είδων, και ηνίγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, και εξήλθον οι επτά άγγελοι έχοντες τα σεπτά πληγάς εκ του ναού, ή ήσαν ενδεδειμένοι λίνων καθαρών λαμπρών και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων, έδωκε τις επτά αγγέλης επτά φιάλας χρυσάς, γεμούσας του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων.
και εγεμίσθη ο ναός εκ του καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού. Και ουδήσε δύνατο εισελθύνη στο ναόν, άχρη τελεστός είναι επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Αποκάλυψης κεφάλαιον 16. Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσης της επτά αγγέλης. Υπάγεται και εκχέατε τα σεπτά φιάλας του θυμού του Θεού εις την γην. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού εις την γην. Και εγένε το έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν. Και εγένε το αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων, και εγένε το αίμα. Και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, δίκαιος ή, ο όν και ο ίν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχειαν, και αίμα αυτής έδωκας ποιήν, άξιοι είσι. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου. Και ο τέταρτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και εδόθη αυτό καυματίσε εν πυρή τους ανθρώπους, και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ούμετε νόησαν δούνε αυτό δόξαν. Και ο πέμπτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου. Και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη, και εμασόντοτας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών, και ούμετε νόησαν εκ των έργων αυτών. Και ο έκτος εξέχεε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην, και εξηράνθη το είδωρ αυτού, ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής Ηλίου. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος, και εκ του στόματος του θηρίου, και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού. Και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον αέρα. Και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού από του θρόνου λέγουσα, γέγονε, και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ, και σεισμός εγένετο μέγας, ή οσού και γένετο αφού οι άνθρωποι εγένοντο επί της γης, τυλικού το σεισμός ούτω μέγας, και εγένετο η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη, και επόλης των εθνών έπεσαν. Και Βαβυλώνη μεγάλη εμνίσθη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτή το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε, και όροι ούχε βρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη, ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους. Και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν η πληγή αυτής φόδρα. Αποκάλυψης κεφάλαιον 17. Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα σεπτά φιάλας, και ελάλησε με τεμού λέγον, «Δε βροδίξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί υδάτων πολλών. Μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γήν εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και απήν εγγέμε εις έρημον εμπνεύματι,
και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινον. Γέμον ονόματα βλασφημίας, έχουν κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και η γυνή είναι περιβεβλημένη πορφυρούν και κόκκινον και κεχρυσωμένη χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουν σαποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής, γέμον βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένον, μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα με θείουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού. Και εθαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και είπε μου ο άγγελος, «Δια τι εθαύμασας? Εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τα σεπτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. Το θηρίον ο είδες, ειν και ούκ έστι, και μέλια αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης. Ονού γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίον της ζωής από καταβολής κόσμου. Βλεπόντον το θηρίον ότι ειν, και ούκ έστι και παρέστε. Ω δε ο νου σου έχων σοφίαν. Επτά κεφαλέ, όρι επτά εισίν, όπου η γυνή κάθεται επ' αυτών. Και βασιλείς επτά εισίν, οι πέντε έπεσαν, ο εις έστιν, ο άλλος ούπο ήλθε, και όταν έλθει, ο λίγον αυτό δίμηνε. Και το θηρίον ο ειν και ούκ έστι, και αυτός όγδοος εστί, και εκ των επτά εστί, και εις απώλειαν υπάγει. Και τα δέκα κέρατα αείδες, δέκα βασιλίσεις ειν, ήτινες βασιλείαν ούπο έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώρα λαμβάνουσι μετά του θηρίου. Ούτι μίαν γνώμην έχουσι, και την δύναμην και την εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόασιν. Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσι, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί, και βασιλεύς βασιλέων, και η μετ' αυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή, και λέγιμη. Τα είδα τα αείδες, ου η πόρνη κάθητε, λαοί και όχλοι εσύ και έθνη και γλώσσε. Και τα δέκα κέρατα αείδες και το θηρίον, ούτι μισήσουσι την πόρνην και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής φάγονται και αυτήν κατακαύσουσιν εμπειρή. Ο γάρ Θεός, έδωκεν εις τας καρδίας αυτών ποιήσε την γνώμην αυτού, και ποιήσε μίαν γνώμην και δούνε την βασιλείαν αυτών το θηρίο, άχρη τελεστός είναι οι λόγοι του Θεού. Και οι γενιήν είδες, έστιν η πώληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 18. Μετά ταύτα είδων άλλων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσίαν μεγάλην και η γη φωτίστη εκ της δόξης αυτού. Και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και εγένε το κατοικητήριον δαιμονίων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου, και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Ότι εκ του οίκου του θυμού της πορνείας αυτής, πέποκαν πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης με ταυτής επόρνευσαν, και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμειος τους τρίνους αυτής επλούτησαν. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν, «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής, και ή να εκ των πληγών αυτής μη λάβετε. Ότι εκολύθησαν αυτοί σε αμαρτία άχρη του ουρανού, και εμνημόνευσεν ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Απόδοτε αυτοί ως και αυτοί απέδοκε, και διπλώσατε αυτοί διπλά κατά τα έργα αυτής. Εν το ποτηρίο ο εκέρασε και ράσατε αυτοί διπλούν. Όσα εδόξασεν αυτήν και εστρινίασε, το σου τον δότε αυτοί βασανισμόν και πένθος, ότι εν τη καρδία αυτής λέγει ότι κάθιμε, καθώς βασίλισσα και χείρα ού κοιμή και πένθος ού μη είδω. Δια τούτο εν μια ημέρα ύξους είναι πληγή αυτής, θάνατος και πένθος και λοιμός και εν πυρή κατακαυθίσετε. Ότι ισχυρός Κύριος ο Θεός ο κρίνας αυτήν,
Και κλάψουσιν αυτήν και κόψονται επ' αυτή οι βασιλείς της γης οι μεταυτής πορνεύσαντες και στρινιάσαντες, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρώσεως αυτής. Απομακρώθεν εστικότες δια των φόβων του βασανισμού αυτής λέγοντες. Ουέ, ουέ, η πόληση μεγάλη Βαβυλών, η πόληση ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίση σου. Και οι έμποροι της γης κλάψουσι και πενθήσουσιν επ' αυτή, ότι τον γόμον αυτόν ουδής αγοράζει ουκέτη, γόμον χρυσού και αργύρου και λίθου τιμίου και μαργαρίτου και βυσίνου και πορφύρας και σιρικού και κοκκίνου και παν ξύλων θύινων και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου τιμιωτάτου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κοινάμωμων και άμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλεων και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπων και ρεδών και σωμάτων και ψυχάς ανθρώπων. Και η οπόρα της επιθυμίας της ψυχής σου απόλετο από σου και πάντα τα λιπαρά και τα λαμπρά απήλθεν από σου και ουκέτι ουμή αυτά ευρύσεις. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες απ' αυτής, απομακρώθεν στήσονται δια των φόβων του βασανισμού αυτής κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόληση μεγάλη, η περιβεβλημένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένη εν χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες, ότι μια ώρα ηρημώθη ο το σούτος πλούτος. Και πας κυβερνήτης και πας ο επιτόπων πλέον και ναύτε και όσοι την θάλασσαν εργάζονται, απομακρώθεν έστησαν και έκραζον βλέποντες των καπνών της πυρώσεως αυτής λέγοντες». Τι σωμία τη πόλη τη μεγάλη. Και έβαλον χούν επί τα σκεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόληση μεγάλη, ενίε πλούτησαν πάντες οι έχοντες τα πλοία εν τη θαλάσσια εκ της τιμιότητος αυτής, ότι μια ώρα ηρημώθη. Εφραίνω επ' αυτή ουρανέ, και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτε, ότι έκρινε ο Θεός το κρίμα ημών εξ αυτής». Και ήρεν εις άγγελος ισχυρός λίθων ως μήλων μέγαν και έβαλεν εις τη θάλασσα λέγον «Ούτως ορμήματι βληθήσετε Βαβυλώνη μεγάλη πόλης και ου μη ευρεθεί έτη. Και φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών ου μη ακουστεί εν σι έτη και πας τεχνή της πάσης τέχνης ου μη ευρεθεί εν σι έτη. Και φωνή μήλου ου μη ακουστεί εν σι έτη και φως λίχνου ου μη φανεί εν σι έτη. Και φωνή νυμφίου και νύμφης ου μη ακουστεί εν σι έτη, ότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, ότι εν τη φαρμακία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη, και εν αυτή αίματα προφητών και αγίων ευρέθη και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Αποκάλυψης κεφάλαιον 19. Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών, ότι αληθινέ και δίκαιε εκρίσεις αυτού, ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην ή της διεύθυρε την γίνεν την πορνία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. Και δεύτερον ήρηκαν «Αλληλούια!» και ο καπνός αυτής αναβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο, λέγοντες «Αμήν, Αλληλούια». Και φωνή από το θρόνο εξήλθε λέγουσα «Ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι». Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Και εδόθη αυτή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών, το γάρ βύσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί». Και λέγει μη «Γράψον, μακάρι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένη,
και λέγει μη, ούτε οι λόγοι αληθινοί του Θεού είσαι. Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνή σε αυτό και λέγει μη, ώρα μη, σύνδουλό σου ημί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού, το Θεό προσκύνησουν, η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας. Και είδων των ουρανών ανεωγμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Η δε οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχουν ονόματα γεγραμμένα, και όνομα γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί αυτός, και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένων εν αίματι, και κέκλειται το όνομα αυτού, ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό εκολούθη αυτό, επί ύπης λευκής, ενδεδειμένη βύσινων λευκών καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία δίστομος, είναι εν αυτή πατάσει τα έθνη. Και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Και είδον ένα άγγελο εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον πάση της ορναίης της πετωμένης εν μεσουρανήματι. Δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού, ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Και επιάσθη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, ενείς επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καιωμένην εν θείο. Και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, τη εξελθούσε εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 20. Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού. Και εκράτησε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως εστι διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην, και έδισεν αυτόν χίλια έτη, και έβαλεν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισε και εσφράγισεν επάνω αυτού, ή να μη πλανά έτη τα έθνη, άχρη τελεστή τα χίλια έτη. Μετά ταύτα δι' αυτόν λυθήνε μικρών χρόνων, και είδων θρόνους, και κάθισαν επ' αυτούς, και κρίμα εδόθη αυτής και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού, και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και ουκ έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη. Και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν έως τελεστή τα χίλια έτη. Αυτή η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν. Αλέσονται οι ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσι μετ' αυτού χίλια έτη. Και όταν τελεστεί τα χίλια έτη, λυθίσετε ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσετε πλανήσε τα έθνη, τα εν τες τέσσαρς γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμων, όν ο αριθμός αυτών, ο σιάμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης, και εκύκλευσαν την παρεμβολήν των Αγίων και την πόλην την αγαπημένην, και κατέβη πύρεκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ευλήθη στην λίμνην του πυρός και του θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανισθήσονται ημέρας και νυκτός,
εις τους αιώνας των αιώνων. Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου και βιβλία ηνύχθησαν. Και άλλο βιβλίον ηνύχθη, ο αίσθητης ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός. Ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστίν. Και ήτις ούχε βρέθη εν τη βίβλο της ζωής γεγραμμένος, ευλήθη στην λίμνη του πυρός. Αποκάλυψης κεφάλαιων 21. Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκ έστην έτη. Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ, κενήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ητιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε, και εξαλείψει απ' αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος ουκ έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον, και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού και να πει ο πάντα, και λέγει μη, γράψον, ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί είσαι, και είπε μη, γέγονεν, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών έστε αυτό ταύτα, και έσω με αυτό Θεός, και αυτός έστε μη Υιός. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης, και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες, και πάυση της ψευδέση, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη τικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο έστιν ο θάνατος ο δεύτερος. Και ήλθεν εις των επτά αγγέλων των εχόντοντας επτά φιάλας, τας γεμούσας των επτά πληγών των εσχάτων, και ελάλησε με τεμού λέγον, «Δεύρο, δείξωση την νύμφην την γυναίκα του αρνίου, και απήν εγγέμεν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών, και έδειξέ μη την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού». Ο φωστήρα αυτής όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλίζονται. Έχουσα τείχος μέγα και υψηλών, έχουσα πυλώνας 12, και επί της πυλώσιν αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα, αέστην ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Από ανατολών πυλώνες 3, και από βορρά πυλώνες 3, και από νότου πυλώνες 3, και από δυσμών πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12, και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλών μετεμού είχε μέτρων κάλαμων χρυσούν, ή να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλης τετράγωνος κείται, και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος. Και εμέτρησεν την πόλη εν το καλάμο επί σταδίους 12.000, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί. Και εμέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών μέτρων ανθρώπου, ο έστιν αγγέλου. Και είναι η ενδόμησης του τείχους αυτής η ίασπης, και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Η θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος ίασπης, ο δεύτερος σάπφυρος, ο τρίτος χαλκιδών, ο τέταρτος μάραγδος, ο πέμπτος σαρδόνιξ, ο έκτος σάρδιον,
ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδοος βύριλος, ο ένατος τοπάζιον, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος και οι 12 πυλώνες 12 μαργαρίτε. Αναείς έκαστος των πυλώνων ειν εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαυγής. Και ναόν ουκ είδον εν αυτή. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ναός αυτής έστη και το αρνίον. Και η πόλη σου χρειαν έχει του ηλίου δε της σελήνης ειν αφένος εν αυτή. Η γαρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής και η βασιλής της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν και οι πυλώνες αυτής σου μη κλειστώσιν ημέρας. Νίξχαρ ουκ έστε εκεί και ίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν και ουμή εισέλθει εις αυτήν παν κοινών και οποιών βδέλιγμα και ψεύδος ή μη γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Αποκάλυψης κεφάλαιων 22 και τελευταίων. Και έδειξε μη ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλων, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εκείθεν ξύλων ζωής, ποιούν καρπούς 12 κατά μήνα έκαστον αποδιδούν των καρπών αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Και παν κατάθεμα ουκ έστε έτη. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε. Και οι δούλοι αυτού λατρεύσου συν αυτό. Και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Και νίξ ουκ έστε έτη. Και ου χρία λίχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτιεί αυτούς. Και βασιλεύσου συν εις τους αιώνας των αιώνων. Και λέγει μη, ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων, των προφητών, απέστειλε τον άγγελον αυτού δείξε της δούλης αυτού αδί γενέστε εν τάχει. Και ειδού έρχομαι ταχύ. Μακάριος σωτηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα. Και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσε έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος μη ταύτα, και λέγει μη, ώρα μη, συν δουλό σου ημί και των αδελφών σου των προφητών και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησον, και λέγει μη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρεγγίσεστην, ο αδικών αδικησά το έτη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη, και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο, ως το έργον έστε αυτού. Εγώ το άλφα και το ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και της πυλώσιν εις έλθωσιν εις την πόλην. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πάσο φιλών και ποιών ψεύδους. Εγώ Ιησούς έπεμψα των αγγελών μου μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ ημί η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός ο πρωινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου. Και ο ακούων υπάτο έρχου. Και ο διψών ερχέστο. Και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν. Μαρτυρώ εγώ παντί το ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθεί επί ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν της αφέλει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, «Ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού
μετά πάντων των Αγίων. Αμήν.